Ξαναπάρτω σε λίγο. Μα δεν μπορώ να τον παίρνω συνέχεια. Γιατί? Μόνο στο διάλογο κι εσύ από εδώ πέρα. Όχι, αγάπη μου, όχι. Δεν θα κάτσω εγώ να περιμένω μέχρι αύριο. Τώρα θα πάω εκεί, τώρα. Ευτυχώς έχω κλειδιά. Θα κάνω έφοδο. Σε ποιον? Μάζεψε τις και δρόμο γρήγορα, γρήγορα. Κύριε Κάκαλε, θα ήθελα να προτείνετε εις τας καλυφόνους νεάνιδες να μας ψάλουν κάτι. Τι να μας ψάλουν τώρα, νεάνιδες. Κύριε Κάκαλε, επιμένω να μας ψάλουν κάτι. Κακό του κεφαλιού σας. Ψάλετε. Τι θα μας ψάλουν, νεάνιδες. Από του έρωτα τα μυστικά. Εγώ ζητώ τα βασικά. Βαριέ με περό καταρρεκτικά. Βαριέται προκαταρκτικά, δε θέλει παλαμούρια. Σε παίρνω από το κινητό για να μη χανούμε καιρό. Δίσου κι έρχομαι για να μη χανούμε καιρό. Σε παίρνω από το κινητό. Να πέφτεις με τα μούτρα. Σε παίρνω από το κινητό για να μη χανούμε καιρό. Δίσου κέρχομαι για να μη χανούμε καιρό. Σε παίρνω από το κινητό. Δίσου κέρχομαι. Μας παίρνεις από το κινητό για να μη χανούμε. Γδίσου και έρχομαι, κατάλαβες? Χλαπάτσες ακούμε. Ναι, εγώ ως Χλαπάτσες έχω να πω ότι το γραφείο πρέπει να στηριχτεί περισσότερο στη χαφιοδολογία, ρουφιανολογία, αντικατασκοπία. Αχα. Και επίσης ότι πρέπει να εξοπλιστώ με κινητή τηλεφωνία. Μην ανησυχείς, θα την πάρεις την κινητή τηλεφωνία. Ντάλλας, τι σου συμβαίνει, αγόρι μου? Φύγε κι εσύ. Όλοι με κοροϊδεύουν, όλοι μου λένε ψέματα. Ντάλλας, μόνο εγώ μπορώ να σου πω την αλήθεια. Έλα, πες μου το πρόβλημά σου. Θα μου πεις την αλήθεια? Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Χλαπάτσα, νομίζω πως έχω πάθει κόμπλεξ κατωτερότητας. Να σου πω. Δεν έχεις πάθει κόμπλεξ κατωτερότητας, γιατί απλούστατα είσαι κατώτερος. Τι, είμαι κατώτερος? Δηλαδή, έχει δίκιο Μυρτό? Βέβαια. Και ο Κάκαλος. Και λίγα σου λένε. Όχι, όχι. Γιατί? Τι θα κάνω τώρα? Να σου πω. Την περίπτωση να πέσεις από το Σούνιο την έχεις σκεφτεί? Όχι. Και από την Ακρόπολη δεν είναι άσχημα. Και αν θες βοήθεια, εγώ μπορώ να σε σπρώξω. Χλαπάτσα. Είσαι πραγματικός φίλος. Στην κατάστασή του, ένα πράγμα μόνο μπορεί να βοηθήσει τον Ντάλλας. Πρέπει να τον κάνουμε να νιώσει δυνατός. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Πρέπει να τον κάνουμε να νιώσει νικητής. Ναι, αλλά για να νιώσει νικητής, πρέπει να νικήσει κάποιον. Και αυτός η κατάσταση που είναι, ποιον να νικήσει? Υπάρχει κάποιος που είναι τόσο ηλίθιος που μπορεί ακόμα και ο Ντάλλας να τον νικήσει άνετα. Δεν φαντάζομαι να νιώσει εμένα. Βλάχο, θα σου φανεί περίεργο, αλλά όχι. Δεν πιστεύω. Να εννοείς εμένα? Προς Θεού, κύριε διοικητά. Α, δεν μου λες, Λίτσα. Το βλέπεις αυτό? Δεν είσαι καλά. Εγώ βλέπω μόνο κωμωδίες. Το βλέπεις? Όχι, εγώ βλέπω μόνο κωμωδίες. Κάτι γίνεται εδώ μέσα. Πρέπει να επέμβω. Άντε, γιατί πολύ άργησα να εμφανιστώ σε αυτό το επεισόδιο.
Καλύτερα. Τι πες? Βλάχο, πες μου τι να κάνω. Κάτι στον άγριο. Βλαμμένο σε παιδί μου. Αχ, Νόντα. Πίτσα. Νόντα, Νόντα, Νόντα. Βαγγελιό. Πάμε, Νόντα. Πίσω από καναπέ πρώτη φορά μου τυχαίνει. Αχ, Νόντα. Πίτσα. Τι σκοτάδια είναι αυτά. Πού είσαι, κακάλε! Τζα! Σμήναγος Κάκαλος, στείλτε μου ένα ηλεκτρολόγο αμέσως! Γρήγορα! Και μην ξανασβήσουν τα φώτα, γιατί θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Κατάλαβες! Είναι εδώ κάτι σαν... Δεν είναι λίγο... Τα ξέρω όλα αυτά που κάνετε με τα φώτα και μετά την πέφτετε στις γκόμενες. Θέλετε να συνεργαστούμε? Θα μου φέρνετε γκόμενες, θα μου σβήνετε τα φώτα και μετά θα με παίρνετε μάτι για να μαθαίνετε. Λοιπόν, μέσα. Όχι! Έξω! Να τες οι ευλογημένες. Κατάλαβαν ότι είμαι εδώ και ήρθαν. Όχι ότι ήρθαν και για σένα. Όχι και για σένα. Κώστα! Α, εδώ έχουμε πρόβλημα. Κώστα, εδώ είσαι. Α, εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Λίτσα. Λίτσα. Συγγνώμη, Κώστα. Παραφέρθηκα. Τι τραβάω κι εγώ, Γκουσγούνης. Άστα, Κώστα, μόλι τα ίδια τραβάμε. Λαπάτσα, θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο Γκουσγούνης στις γυναίκες και τις τρελαίνει. Κατάλαβα, θέλετε να κάνω υποκλοπή κατά τη συνέβρεση. Σωστά κατάλαβες. Κάνουμε μια έρευνα, ξέρεις. Πείτε ό,τι θέλετε να του μοιάσετε και αφήστε τις έρευνες. Εγώ να μοιάζω τον Γκουσγούνη. Αυτό μας έλειπε. Εμένα πάντως η ταρίφα μου για σεξουαλικές υποκλοπές είναι 50.000. Φαρμακείο είσαι, βρε πούστη. Σκύψε, ευλογημένη, να μου πιάσει το τρυπάνι. Σκύψε, σκύψε κι άλλο, ευλογημένη. Σιγά, πιάσε το απαλά, μην πέσει. Αχ, τι ωραίο τρυπάνι. Σκύψε, ευλογημένη, σκύψε να μου πιάσει τα ούπα του. Σιγά, Κώστα μου, με ξεπάτωσες. Σκύψε, ευλογημένη, να τελειώνουμε. Καλά, Κώστα μου, σκύβω. Να μου την κρατάς καλά, μην πέσω. Ναι, Κώστα μου. Έτσι, μπράβο. Αχ. Σκύψε πάλι, ευλογημένη. Πάλι. Στρίψτε τώρα λίγο. Αυτό ήταν. Αχ. Τέλειωσε. Άξιος! 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 Τι γίνεται τώρα, Κλαπάτσα, τι φωνάζουν αυτοί άξιος? Σε δύο περιπτώσεις σου φωνάζουν άξιος. Τη μία άμα είσαι παπάς και σε χειροτονούν και την άλλη άμα πηδάς. Σκύβεις, ευλογημένη. Πάλι. Άξιος! Άξιος! Άξιος. Πώς? Άξιος. Καταλάβατε τώρα τι θα κάνετε μόλις έρθουν οι κόμενες. Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Έτοιμοι, έτοιμοι. Γεια σου, Βλάχο. Σκύψε, ευλογημένη. Τι? Είπα, σκύψε, ευλογημένη. Ω, τι με θέλεις? Σκύψε, ευλογημένη. Τι σημαίνει? Σκύψε, ευλογημένη. Σκύψε, ευλογημένη. Λίτσα, έλα μέσα λίγο που σε θέλω. Ήρθα, τι θες? Α, πλησίασε λίγο. Μη φοβάσαι, κουτό, έλα, πλησίασε. Έλα, βρε, πλησίασε, πλησίασε, αρκετά. Και τώρα, σκύψε, ευλογημένη. Για ποια με πέρασες? Σκύψε, ευλογημένη. Α! Ναι. Τι άλλα? Όλα οκ. Okay. Πόσες μέρες τιμητική θα πάρω? Χάσω μπροστά μου φαλακρή τραγουδίστρια που θες για τιμητική. Θα σας λιώσω όλους! Θα τα υπογράψετε τώρα, θα τα έγραφα ή να φύγω. Η
Για να μοιάσετε στον Κουσγούνι πρέπει να φάτε πολλά ψωμιά ακόμα. Άξιος! 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 Αλλά πρόσεξε καλά. Έτσι και μου κάνεις καμιά στραβή και μείνω χωρίς γιορτή, θα σε γδάρω με τα ίδια μου τα χέρια. Μα τι λέτε τώρα, κύριε διευθυντά μου. Εδώ δουλεύουν όλοι πυρετοδός προς αυτή την κατεύθυνση. Τι φωνάζει! Κλείσε φώτα, κλείσε μάτια και θα κάνω εγώ κομμάτια την αγάπη την παλιά σου σε μια νύχτα. Με έχει τρελάνει ένα μωρό και είμαι σε απογείωση. Όχι ρε! Και αν μου ζητήσει προχωρώ σαν όμαλη προσγείωση. Δεν το πιστεύω! Σας άρεσε? Συγκλονιστικό! Φοβερό σου ξέ! Πλαβούντα όχι επειδή είσαι κολλητός μου, αλλά με αυτό το στίχο έχεις βγει στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Σε ευχαριστώ, Ντάλλας, το ξέρω. Σου το παραδίδω να το μελοποιήσεις. Να του φερθείς όπως του αξίζει. Σε ευχαριστώ, Πλαβούντα μου. Αλλά τώρα που μου το έλεγες, το δούλεψα λίγο μέσα στο μυαλό μου. Για ακούστε λίγο πώς έχω φτιάξει τη μουσική. Πάει ως εξής. Τιρουρίρου, τιρουρί, τιρουρίρουρί. Δεν έχω προχωρήσει παρακάτω. Πώς σας φάνηκε? Με έχει τρελάνει ένα μωρό. Όπα! Και είμαι σε απογείωση. Αμάν, αμάν! Κι αν μου ζητήσει προχωρώ σαν ομαλή, σαν ομαλή προσγείωση. Κι αν μου ζητήσει προχωρώ σαν ομαλή προσγείωση. Μπράβο, ρε Ντάλλας. Ωραίος, ρε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας τρία σουξέ καραμπινάτα. Πράγμα που σημαίνει πως έχουμε ήδη ξεπεράσει το maxi single και οδεύουμε ολοταχώς προς το μεγάλο δίσκο. Εγώ σκέφτηκα και κάτι άλλο. Γιατί να μην κάνουμε διπλό δίσκο, ούτως ώστε να έχουμε διπλή επιτυχία. Και γιατί να μην κάνουμε τριπλό δίσκο, στην τιμή του διπλού βέβαια, όπως έκανε ο Κουρκολής, να βάλω κι εγώ κάτι ορχιστρικά που έχω. Όπως αυτό, ακούστε. Εξαιρετικό αυτό το τιρουρίρουρίρουρί. Και εγώ έχω να προτείνω γιατί να μην βγάλουμε δίσκο κασετίνα. Κάτι άκουσα για κασετίνα. Τι είναι αυτό? Όπως θα πληροφορηθεί σε λίγο καιρό και από τον τύπο, ετοιμάζουμε δίσκο με τη Folygram σε μορφή κασετίνας. Πολύ ωραία, τότε μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ, ξέρετε, κάνω καταπληκτικές φιλικές συμμετοχές σε δίσκους. Αυτή τη στιγμή όλοι οι τραγουδιστές μου ζητάνε να τους κάνω φιλική συμμετοχή. Τον έχω σβήσει τον Νταλάρα. Σόμπα! Βεβαίως. Και επειδή είμαι και πιο φίρμα από εσάς, μην ανησυχείτε, θα τα βρούμε στα οικονομικά. Θέλω στο εξώφυλλο να μπει το όνομά μου, φιλική συμμετοχή Χλαπάτσας, και στο πιστόφυλλο ας μπει και το δικό σας όνομα, δεν με νοιάζει. Α, τόσο φιλική. Δεν τη θέλουμε, ρε, τη φιλική συμμετοχή σου. Τότε κι εγώ θα βγάλω ένα δίσκο μόνος μου, προσωπικό, όλο Χλαπάτσα. Στο πρώτο χτύπημα σβήνω τα φώτα, δεύτερο χτύπημα είμαι στην πόρτα. Στο τρίτο χτύπημα η πόρτα ανοίγει, μην επιμένεις. Έχω φύγει. Είχαμε μείνει. Στο τρίτο χτύπημα. Πάμε στο τέταρτο. Τέταρτο χτύπημα, η πόρτα κλείνει, φεύγει ο κάκαλος και μας αφήνει. Στο πέμπτο χτύπημα, η πόρτα... Λοιπόν, πάμε. Μικρόφωνα. Ένα, δύο. Και έτσι. Σου έχω δώσει αεροπορία τα καλύτερα μου χρόνια, ταΐσεις μακαρόνια. Εσείς. Το δικό μου είναι κλειστό. Ένα, δύο.